stuff. Είναι εύκολο να μου βάλεις μισό κιλό λαπάνε αερομόσχου. Τι μου προτείνεις που να μην έχει πολύ λίπος. Για πού τι θες, αβουζόλα αυτό και αυτές, δεν έχει κάτι άλλο. Μισό κιλό. Είσαι μάγειρας, εσύ. Όχι, δεν είμαι μάγειρας. Να ξέρουμε πώς θα σε βλέπουμε. Α, όχι, δεν είμαι μάγειρας. Απλά, τώρα τι να σου εξηγώ. Ποδοσφαιράκι παίζουμε και κάνουμε και βίντεο όλων των ειδών. Δεν τα ξέρω αυτά, μέχρι εκεί δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός είμαι εγώ και έχω να φάω κρέας 2 χρόνια ακριβώς. Πήρα την απόφαση να ξεκινήσω να φάω και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Burgers μετά από 2 χρόνια. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μην δεν κάνω το βίντεο μαζί με τους φίλους μου, δεν είναι όλοι εδώ πέρα, λείπουν αρκετοί. Μαζί τους έχω φάει, πιστεύω, άπειρα κιλά κρέατος. Πριν γίνω χορτοφάγος, άπειρα κιλά κρέατος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αρχικά πριν πω κανένα δυο έτσι προβληματάκια που είχαμε την vegan διατροφή. Όταν σας είπα ότι θα γίνω vegan, εσύ ήσουν Ελλάδα ή Γερμανία? Πρέπει να ήμουν Γερμανία. Και ήρθες και το έμαθες εδώ. Ναι. Όταν το μάθετε, ειλικρινά, πίσω από την πλάτη μου. Ειλικρινά τώρα να μιλήσω για το βίντεο. Πίσω από την πλάτη μου, τι είπατε? Εγώ πίστευα ότι έχεις κάτω από το στρώμα. Ναι, κρυμμένη, έλα, κρυμμένη μορταδέλα και έτρωγε στα βράδια. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι, αλλά εγώ λέω ότι με τίποτα δεν το κρατάει. Κοίταξε, εγώ στο μυαλό μου ότι ξέρεις, είναι η μόδα, απλά θέλει να κάνει κάτι να διαφοροποιηθεί okay. από τους άλλους. Εντάξει, θα το υποστηρίξει, θα το κάνει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 1 μήνα, αυτό θα είναι. Δεν θα το συνεχίσει, ξέρω εγώ. Αλλά πέρασε έτσι απλά, ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Εντάξει, δεν περίμενα να το κάνει στην αρχή, μάλλον καθόλου. Αλλά εντάξει, το έκανες 2 χρόνια. Πάλι το πιστεύω. Δεν το περίμενες για να δεν πιστεύω πάλι που ξαναξεκινάει μαλάκα το κρέας. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, το έκανες για να να πω ότι στην αρχή μου λέγανε μαλάκα τι κάνεις, είναι δυνατόν, φάει κρέας, γίνε άντρας. Και τώρα ξέρω ότι είπα μάγκες. Ρε φίλε, αποφάσισα να ξαναξεκινήσω, να δοκιμάσω και να δω πώς θα πάει. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα είναι μόνο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ζωή μου κάποια στιγμή να γίνω vegan. Ούτε, okay. ούτε τα παράγωγα. Αυτό εντάξει είναι. Τώρα να βρω ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι. Ξέρω, ειδικά στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπω πολλούς fitness και τα λοιπά influencer που το κάνουν, αλλά φίλε, όπου και να πάνε σε εστιατόρια, έχει πηγές πρωτεΐνης, τα μαγειρεύουν νόστιμα, ξέρουν οι άνθρωποι. Εγώ πήγα ένα σούπερ μάρκετ, έλεγα τόφου. Τι είναι αυτό. Πήγα ένα τέτοιο. Έχετε vegan επιλογές. Έχουμε. Μπιφτέκι λαχανικών. Στην άλλη πήρα και τη λέω, παιδί δεν τρώω κρέας, έχετε vegan burger, σε burger house τώρα στον έβοσμο. Και μου λέει άλλη, έχουμε λέει με κοτόπουλο. Και δεν λέω κοτόπουλο, για να καταλάβω πόσο άσχετοι είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Λέω το κοτόπουλο τι είναι, δηλαδή δεν είναι, και έφυγα, δηλαδή τότε δεν θα της πω. Τέλος πάντων. Δεν κρέας το κοτόπουλο, δεν κοιμάς. Ναι, δηλαδή εντάξει, υπήρχαν βέβαια και πολλοί. Έλα, θα φάμε. Τώρα, μισό, θα πω κάτι τελευταίο που και εγώ μπερδεύω μια φορά. Πάω με την Ειρήνη, καθόμαστε σε κινέζικο. Και εδώ θα πάρω, έπαιρνα μπαμπαν γαρίδας. Εγώ μόνο κρέας δεν έτρωγα, δεν ήμουν vegan, μόνο κρέας δεν έτρωγα. Θέλω να πάρω μπαμπαν γαρίδας. Και μια μέρα λέω, α, θα μου αρέσει αυτό το σπάγα, δεν πάω πάπια. Και μου λέει η Ειρήνη, τι πάπια ρε. Κρίνω δεν τρως κρέα, αφού δεν τρως κρέα. Τώρα ήμουν ένα χρόνο εγώ χορτοφάγος και της λέω, τι πάπια τι είναι. Εγώ νόμιζα. Τι πάπια τρώει η πόρτα, άρα είναι. Δεν ξέρω, εντελώς εμπάσχει ψάρι κτλ. Γιατί. Στο νερό δεν είναι. Μόνη φορά που είδα πάπια την είδα μέσα στη θάλασσα. Με στη λίμνη. Στην Καστοριά. Ναι, επειδή δεν έχω πάει ποτέ μου πάπια. Δεν το είχα κάνει. Πάπια δεν είναι στο λιβάδι, να μοιράσουμε λίγο τα μπέργκερ, το Σικάγο πιανού είναι. Θυμάμαι που μου λέγανε ότι έχουν δει. Δεν ξέρω αν είστε εσεί που το λέγατε. Εδώ πέρα είναι το secret, είναι δικό μου. Θα το δείξω και να σα πω και κάτι. Την πατζέτα αυτό είναι το δικό σου. Που μου λέγανε από μια πατατούλα ότι έχουμε δει vegan σε βίντεο που μετά από χρόνια τρώγανε κρέας και κάνανε έτσι. Ότι γαλάει δονή και έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω, όπως είπε ο Νίκος off camera, ότι είναι γιατί παλιά δεν υπήρχαν αντιδράσεις στα κρέα τους. Δηλαδή εγώ το λέω και πιστεύω ότι δεν με πιστεύουν πολύ. Ο τελευταίος λόγος που διάλεξα να ξαναφάω κρέας ήταν ότι δεν μπορούσα χωρίς τη γεύση του κρέατος. Ήταν πολλοί άλλοι λόγοι, διατροφικοί, πρακτικοί, θέμα χρόνου, θέμα προπόνησης, οικονομίας. Τώρα, άμα ανοίξω το e-food μου που το ψάξαμε πιο πριν, αλλά δεν μπορώ να δω με ένα search τι έχω δώσει το σε σύνολο, λεφτά. Ναι. Ρε φίλε, 7 ευρώ. Δεν φτιάχνω τώρα για να μην γυρίσει. Είναι μια μπεργκεράρα τεράστια, δείτε μετά θα τη φάω. 7 ευρώ μπέργκερ. Για να χορτάσω με vegan, έδινα από 18 μέχρι 28 ευρώ. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Και χόρτενα. Άρα με 28 ευρώ. Ας τα ψέματα, μάλλον. 28 ευρώ, μαλάκα τραπέζι σε ταβέρνα κάνει την τόλμη. Ακριβώς.
Αλλά πώς νιώθεις που θα ξαναφάς και κάτι που έχει πεθάνει. Αλλά αυτό θα το πω εδώ πέρα, πραγματικά ακόμα δηλαδή, τέλος πάντων. Να πω ότι είμαι ήδη 10 κιλά κάτω, 10 πλάς, από όταν ξεκίνησα το transformation μου, θα ανέβει με βίντεο με την καινούργια μου διατροφή, με το κρέας, με την καινούργια μου προπόνηση και γενικά τι κάνω τώρα στην καθημερινότητά μου, με τα live και αυτά. Και πιστεύω αυτό που κάνουν έτσι, Βίλιαν, είχα να φάνε 10 χρόνια κρέας μπορεί. Μπορεί. Όχι δύο. Πάντως δύο δεν είναι λίγο ρε φίλε. Δεν είναι λίγο. Μπράβο. Ναι, δεν είναι το διπλό πιστέγιο αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Honor Ring πιστεύω. Honor Ring. Τι πιστεύω ρε μαλακά, το διπλό πιστέγιο. Διπλό πιστέγιο δεν πιστεύω μαλακά πώς. Όχι, Mandarin είναι αυτά τα αγαπή φυσικά. Mandarin. Mandarin. Αυτό μαλακά και στο πάκι μέσα. Ναι, καλύτερα βγάλω το. Γιατί θα σου χαλάει όλη τη γεύση. Πώς τώρα και αυτό. Πολύ καλό ρε φίλε. Μαλακά, πώς τώρα και αυτό. Τι πήρε. Για να κλείσω το βίντεο να πάω με την ησυχία μου. Πω Παναγία μου. Είμαι σίγουρος πολύ στα σχόλια πέρα χαρήκατε που τρώω ξανά κρέας. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Μαλακά, δεν ξέρω το λόγο. Για ποιο λόγο να έχει κρέας σήμερα. Για ποιο λόγο να διαφέρει κάποιον, ξέρω εγώ. Απλά ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας το πω γιατί πολλοί με παρακολουθούν καθημερινά από τα live που ξέρουν. Απλά δεν ήθελα κάποιο να με δει έξω στον δρόμο ή κάπου Χαλκιδική, οπότε μπορεί να τρώμε για να πει τρως και δεν μας κοροϊδεύεις. Οπότε θέλω να το ξέρετε και έρχονται και πάρα πολύ ωραία challenge με διατροφές και προπονήσεις διάσημων αθλητών και όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, κρατήστε από 2 χρόνια. Like, subscribe, καμπανάκι και ιδέες κάτω στα σχόλια για το τι διατροφές θέλετε να δείτε να δοκιμάζω. Πρώτη σειρά είναι το The Rock. Ό,τι θέλετε μου λέτε για το υλοποιώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τσάου. Κλείστηκε. Μιλάμε, δεν κλείσει η κάμερα.